Eso pasa. Στην αγαπητή συνάδελφο, την κυρία Μαριέτα Κοντογιανίδη, είναι δίπλα μου. Έχει κάποιε ενδιαφέρουσε ειδήσει και ενδιαφέρομαι να τι μάθω. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το τουρισμό για όλου, που ξεκινάει από αύριο το πρόγραμμα. Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα και θα δέχεται δηλώσει μέχρι την 1η Απριλίου. Φέτο θα δούμε τα ποσά να είναι μέχρι και 400 ευρώ, θα είναι λίγο αυξημένα. Να δούμε όμω αναλυτικά τι επιδοτήσει. Ε, ε, μέχρι 200 ευρώ αναδικαιούχο τα προηγούμενα χρόνια να πούμε ότι ήταν 150, τώρα αυξάνεται. Λοιπόν, 300 ευρώ εδώ πέρα βλέπουμε. Α, να ξεκινήσουμε με τα κριτήρια αφού το Πάμε. δώσανε οι συνάδελφοι να πούμε τα κριτήρια. ωραία Λοιπόν, ατομικό. Ισόδημα για άγαμου ή σε κατάσταση χειρίας, χωρί τέκνα είναι στα 19.000 ευρώ με ένα τέκνο 25.000 ευρώ με δύο τέκνα 22.000 ευρώ με τρία τέκνα 24.000 ευρώ ενώ με περισσότερα παιδιά, οι πολίτεκνοι δηλαδή, ε, ε, εισοδηματικά κριτήρια με 29.000 ευρώ. Τώρα, πάμε στο οικογενειακό εισόδημα έγκαμη ή με σύμφωνο συμβίωση χωρί τέκνα. <συμφωνο> Διαμορφώνεται στα 31.000 ευρώ, με ένα τέκνο 32.500 ευρώ, με δύο τέκνα 34.000 ευρώ, με τρία 36.000 και με περισσότερα τέκνα, η πολύτεκνη δηλαδή, 41.000 ευρώ. Να δούμε όμως και τα ποσά τώρα. Η επιδότηση 200 ευρώ αναδικαιούχο, όπως είπαμε, ε, είναι, ε, ε, τώρα είναι 200 ευρώ, τα προηγούμενα χρόνια ήταν 150, 300 ευρώ σε άτομα άτομα άγαμα ή σε κατάσταση χειρία με προστατευόμενα τέκνα, έγκαμα ή με σύμφωνο συμβίωση με τρία παιδιά και άνω. Οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων θα λάβουν ακόμη 300 ευρώ και 400 ευρώ θα λάβουν τα άτομα με αναπηρία άνω από 65% αλλά και οι δικαιούχοι με τέκνα αμαία με αναπηρία άνω του 67%. Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα και θα είναι σε ισχύ μέχρι και την 1η Απριλίου, την 1η Απριλιά λοιπόν... Mm -hmm. Πάμε όμως και στο καλάθι της Σαρακοστής που κάνει πρεμιέρα σήμερα, το οποίο θα ισχύσει μέχρι και το μεγάλο Σάββατο 4 Μαΐου. Ε, ουσιαστικά είναι η επέκταση του καλαθιού του νοικοκυριού που είναι ήδη σε ισχύ, καθώς τρεις, προστίθεται τρεις νέες κατηγορίες, όπως βλέπουμε είναι ο χαλβάς, οι νηστίσιμες ε, σαλάτες, δηλαδή οι αληφές, ή μελουτζανοσαλάτες, οι ταραμοσαλάτες και ό,τι άλλο είναι νηστίσιμο και τα κατεψυγμένα θαλασσινά τουλάχιστον Δύο είδη. Αυτά τα τρία είδη προστίθενται στο καλάθι του νοικοκυριού. Και αναμένουμε και το καλάθι που περιλαμβάνει το, το τραπέζι για το, ναι. για το Πάσχα, Μάλιστα. που αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Ε, και να κλείσουμε και με τις φορολογικές δηλώσεις, η οποία η πλατφόρμα... Αναμένεται να ανοίξει μετά την 25η Μαρτίου, εκείνη την εβδομάδα δηλαδή τέλη Μαρτίου και η προθεσμία υποβολής που έχει δοθεί είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οι πληρωμή των φόρων θα γίνουν σε 8 δόσεις, ωστόσο να υπερθυμίσουμε πως από φέτο θα υποβάλουν για πρώτη φορά όσοι και όσες κλείσουν τα 18 τους χρόνια το 2023. Είναι υποχρεωμένοι όσοι εργάζονται, δηλαδή έχουν το δικό τους εισόδημα, Μόνοι τους κατέχουν οποιαδήποτε περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή το αυτοκίνητο ή είναι έγκαμοι, ναι. πρέπει από φέτος να κάνουν φορολογική δήλωση. Ενώ σε όσοι δεν τα έχουν τα παραπάνω, είτε φιλοξενούνται από τους γονείς τους, είτε δεν έχουν κάποια πηγή εισοδήματος, δηλώνουν μηδενική δήλωση.